Και ξαφνικά είδε το υπόγειό του να πλημμυρίζει απολύματα και να αναδύεται έντονη δυσοσμία. Ο λόγος για έναν επιχειρηματία στην οδό Αποκορώνου στα Χανιά, του οποίου μέρος του εμπορεύματος έχει καταστραφεί. Το κατάστημά του βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά που περικλείει το έργο της πεζοδρόμησης που εκτελείται εδώ και λίγες ημέρες και ο ίδιος δεν ξέρει ποιος ευθύνεται για τη ζημιά που έχει πάθει. Ξεφράξανε κάποια φρεάτια κεντρικά που είναι αρμοδιότητά τους. Αφού λοιπόν τα ξεφράξανε, γυρίσανε και μπήκανε μέσα τα νερά. Έχω 15 πόντους νερό μέσα, βγάζουμε από το πρωί κουβάδες νερό. Ακάθαρτο νερό, δηλαδή είναι λίμματα. Εγώ έχω πάθει ανυπολόγιστες ζημιές. Τι να σας πω τώρα. Τάδατε, κατεβήκατε κάτω και τάδατε, θα το δείτε και θα το δει ο κόσμος. Την ίδια ώρα πάντως, και ενώ το έργο στην οδό Αποκορώνου έχει ξεκινήσει από την περασμένη Δευτέρα, οι καταστηματάρχες τονίζουν πως χθες και σήμερα ουδής φάνηκε από τους εργάτες της αναδόχου εταιρείας, αφήνοντας παρατημένες τις μπουλντόζες μέσα από τα πλαστικά πλέγματα. Οι όποιες καθυστερήσεις όχι μόνο δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά και στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Λένε ότι η ενόχληση θα είναι πρόσκαιρη και το έργο μόνιμο. Αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί βεβαίως το έργο εδώ στην Αποκορώνου, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα κυκλοφορίας λόγω της μίας λωρίδας που υπάρχει πλέον διαθέσιμη για τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Έχει δημιουργηθεί μεγάλη συμφόρηση στο δρόμο. Δεν μπορούμε να φοροεκφορτώσουμε και εμείς με τους προμηθευτές μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Επίσης, ο κόσμος έχει δυσκολία στη διάβαση, έχουν δημιουργηθεί μικροατυχήματα κτλ. Οπότε δεν μπορεί να παραμένει το έργο ατελείωτο. Επαόριστον και είναι τώρα εδώ και τρεις μέρες που δεν έχουν εμφανιστεί καθόλου. Δηλαδή από την πρώτη μέρα που ήταν εδώ και ο Δήμαρχος και τα συνεργεία δεν εμφανίστηκε άνθρωπος για να προχωρήσει το έργο. Εμφανίστηκαν τις 2-3 πρώτες μέρες μέχρι την Τετάρτη και από Πέμπτη αρχίζει και η πολυτουργία. Σήμερα Σάββατο δεν εμφανίστηκαν καθόλου. Δεν μπορεί ας πούμε η αδιαφορία τους κάποιων ανθρώπων να είναι εις βάρο μας συνέχεια. Κάποιος δεν πρέπει να επέμβει. Κάποιος δεν πρέπει να μιλήσει. Όλος ο κόσμος εδώ πέρα να περάσουν 100 άνθρωποι και 100 άνθρωποι την ίδια γνώμη έχουν. Και εντάξει, μακάρι να γίνουν έργα, να γίνονται έργα. Αλλά όχι με αυτόν τον ρυθμό. Πάμε σε ξένες χώρες και βλέπουμε ότι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν έχουν Σάββατο που έχουν αργία, δημοσιοπαλλική αργία, έχουν τα συνεργεία. Τι είναι σήμερα Σάββατο και δεν δουλεύει κανείς. Τις προηγούμενες μέρες δεν δουλέψανε. Άλλες χώρες προηγμένες, πολιτισμένες, γι' αυτό μας λιδωρούν, βλέπεις και δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και παραδίδουν ένα έργο. Εμείς δεχόμαστε έτσι να είμαστε σε αυτή την κακομοιριά. Επικοινωνήσαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για την επίβλεψη του έργου, Μανώλη Κεμεσίδη, ο οποίος δεν θέλησε να πει κάτι παρά μόνο ότι το έργο θα παραδοθεί στην ώρα του. Όσο για το θέμα των λιμάτων στα υπόγεια καταστημάτων, παρέμεψε στη ΔΕΙΑ Χανίων, της οποίας ο τεχνικός διευθυντής Κώστας Τεριάνης δεσμεύτηκε πως συνεργείο της επιχείρησης θα πήγαινε για απάντηση στην οδό Αποκορώνου.